Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Είναι η Πέμπτη Συν Θεώ ομιλία σήμερα που αναφέρεται στην κοίμηση της Παναγίας μας με βάση τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος ερμηνεύει τους δύο κανόνες στην κοίμηση της Θεοτόκου των Αγίων Κοσμά του Μελωδού και Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, και στην Θεό την ερχομένη Κυριακή ακόμη θα κάνουμε και μία έκτη ομιλία, την τελευταία για την κοίμηση της Παναγίας μας. Συνοψίζοντας τα όσα σε αυτές τις προηγούμενες τέσσερες ομιλίες είπαμε για την Παναγία μας, μπορούμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, ότι η Θεοτόκος υπέστηκε αυτή θάνατο φυσικό, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο οποίος φυσικός θάνατος συνίσταται από τον χωρισμό του σώματος και της ψυχής. Αυτός είναι ο θάνατος. Χωρίζεται η ψυχή από το σώμα μας και η ψυχή φεύγει προς τον ουρανό, ενώ το σώμα μας κρατήθεται στη γη. Και αυτό λέει ως γνωστό, και αυτό το πολύ γνωστό τροπάριο για την Παναγία μας, το οποίο ακούσαμε και σήμερα ως εξαποστηλάριο, «Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν φάδε, γεθσιμανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα», πέθανε η Παναγία μας. Και στους Αποστόλους λέει, «Εσείς Απόστολοι, κυδεύστε μου το σώμα στη Γεθσιμανή, και εσύ Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Εσύ όμως Ιε και Θεέ μου, Χριστέ, εσύ να παραλάβεις την ψυχή μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Η Παναγία μας λοιπόν υπέστη φυσικό θάνατο. Και αυτό ήταν φυσικό να συμβεί. Διότι όπως λέει ένα ύμνος, ένα τροπάριο της τρίτης οδής του κανόνος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, «Θνητής εξωσφίως προακθήσα, τη φύση κατάλληλον αγνή την έξοδον διήμησας». Αφού και εσύ Παναγία μου γεννήθηκες από θνητή οσφή, από θνητό άνθρωπο, από τον πατέρα σου τον Ιωακήμ και τη μητέρα σου την Άννα, «τη φύση κατάλληλον αγνή την έξοδον διήμησας». Είχες και εσύ την ίδια έξοδο την οποία έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και στο θάνατο επίσης της Παναγίας μας αναφέρονται πολλοί άλλοι ύμνοι και πολλά άλλα τροπάρια, ιδιαίτερα μάλιστα το Συναξάριο, ο στίχος του Συναξαρίου, όπως τον μνημονεύσαμε και στα προηγούμενα κηρύγματα, λέει «Ου θαυμαθνίσκην κοσμοσότηραν κόρην, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος». Δεν είναι θαύμα που η Παναγία μας, η κοσμοσότηρα κόρη, πέθανε, «Ου θαυμαθνίσκην κοσμοσότηραν κόρην, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος». Αφού ακόμη και ο κοσμοπλάστης, ο Θεός, ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Χριστός, και αυτός απέθανε. Πλέον δεν είναι θαυμαστό πράγμα που η Παναγία πέθανε, αφού και ο Υιός της απέθανε. Και υπάρχει ακόμη και ένα άλλο τροπάριο της Τετάρτης Οδής από τον κανόνα του Αγίου Άντου Δαμασκηνού, που κι αυτός λέει «Ή ο ακατάληπτος ταύτης καρπός, εκουσίως ως θνητός, ταφήν υπέστη». Αν ο καρπός της Παναγίας μας, ως θνητός άνθρωπος, εκουσίως αυτός υπέστη ταφήν, πώς την ταφήν αρνήσεται η απειρογάμος κοίησασα, πώς θα αρνηθεί τον θάνατο και την ταφή αυτή η οποία τον εγέννησε. Και επίσης και σε άλλους ύμνους των δύο κανόνων γίνεται λόγος για τον θάνατο της Παναγίας μας, τον οποίον εμείς ονομάζουμε κοίμηση. Το πρώτο λοιπόν που μπορούμε να πούμε, όπως είπαμε, ότι η Παναγία μας υπέστη φυσικό θάνατο και απέθανε κι αυτή, όπως αποθνίσκουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά η Παναγία μας, το σώμα της, δεν είχε την ίδια τύχη που έχουν τα δικά μας σώματα όταν αποθνίσκουν, ούτε ακόμη και την τύχη που έχουν και τα σώματα των Αγίων. Διότι τα μεν δικά μας σώματα διαλύονται και σύπονται μέσα στη γη, χους ή και εις γην απελεύσει. Ορισμένων Αγίων τα σώματα διατηρούνται άφθαρτα,
λόγω της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όπως το σώμα του Αγίου Νεκταρίου, το σώμα του Αγίου Άντου Ρώσου, το σώμα του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα και πολλά άλλα σώματα τα οποία παραμένουν άφθαρτα. Η Παναγία μας ξεπέρασε και αυτά, διότι το σώμα της το οποίο αναποτέθηκε στην γη δεν υπέστη καθόλου διαφορά, δεν σάπισε, δεν εφθάρει, έμεινε αδιάφορο και όχι μόνο αυτό. Και έτσι δείχνοντας την υπεροχή και απέναντι όλων των Αγίων και όλων των ανθρώπων, το ανέπαθο και αδιάφορο σώμα της Παναγίας μας μετά από 3 ημέρες ανέβηκε στον ουρανό, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, έγινε η μετάσταση του σώματος αφού επανενώθηκε με την ψυχή. Γι' αυτό και κάνουμε λόγο όχι μόνο για την κίνηση της Παναγίας μας, για τον θάνατο της Παναγίας μας, αλλά κάνουμε λόγο και για την μετάσταση του σώματος της Παναγίας μας, για την ανάληψη και την ανάσταση επίσης της Παναγίας μας, για την ενσώματη μετάστασή της. Έχουμε λοιπόν αυτά τα θέματα και βέβαια εδώ στα δεύτερα αυτά, στο ότι το σώμα της Παναγίας μας δεν εφθάρει και στο ότι επίσης αναστήθηκε η Παναγία μας. Σε προηγούμενα κηρύγματά μας κάναμε θαυμάσιο λόγο με βάση τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος μας είπε ότι η Παναγία μας ενίκησε πολλούς νόμους της φύσεως. Και είπαμε ποιους νόμους της φύσεως νίκησε η Παναγία μας, τους μνημονεύω για να τους θυμηθούμε και πάλι. Ο πρώτος νόμος της φύσεως που ενίκησε η Παναγία μας είναι ότι ενώ κάθε γυναίκα η οποία γεννάει χάνει και την παρθενία της, δεν υπάρχει γυναίκα η οποία γεννάει και μένει παρθένος, εν τούτης η Παναγία μας ενίκησε αυτόν τον νόμο της φύσεως και μετά από την γέννησή της έμεινε επίσης παρθένος. Άλλος νόμος της φύσεως τον οποίο νίκησε η Παναγία μας είναι ότι ενώ το βρέφος μέσα στην κοιλιά όλων των μητέρων εξοικονίζεται και μεγαλώνει σιγά σιγά ολίγων κατά λίγων, στην Παναγία μας που είχε μέσα στην κοιλιά της τον Χριστό δεν συνέβη αυτό, αλλά στην Παναγία μας εξοικονίστηκε αμέσως το βρέφος, απέκτησε αμέσως ανθρώπινη μορφή το βρέφος μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας. Και ο τρίτος νόμος της φύσεως, ο οποίος νικήθηκε επίσης κατά την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι ότι ενώ ο νόμος της φύσεως είναι το βρέφος μέσα στην κοιλιά να προξενεί βάρος στην μητέρα, εν τούτης ο Δεσπότης Χριστός βρέφωσον μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας δεν προκάλεσε ούτε βάρος ούτε πόνο. Η Παναγία μας δεν εκυλοπώνησε, ούτε ένιωθε βάρος. Και βέβαια, ένας άλλος νόμος της φύσεως, τον οποίο ενίκησε η Παναγία μας, είναι αυτός που έχει σχέση με την κίνησή της την οποία γιορτάζει η Παναγία μας. Νόμος της φύσεως είναι ότι όταν με τον θάνατο χωριστεί η ψυχή από το σώμα τίθεται στον τάφο και διαλύεται στα εξών συνετέθη, ενώ το σώμα της Παναγίας μας δεν διαλύθηκε, έμεινε αδιάφορο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί μερικά σώματα Αγίου μένουν αδιάφορα. Αλλά στη συνέχεια το σώμα της Παναγίας μας αναλήφθηκε, αναστήθηκε και ανέβηκε και αυτό πάνω στους ουρανούς. Και εδώ ας το τονίσουμε αυτό λίγο περισσότερο. Στην Παναγία μας συνέβη ό,τι θα συμβεί στη Δευτέρα Παρουσία με την Ανάσταση όλων των σωμάτων. Τα δικά μας τα σώματα θα αναστηθούν στη Δευτέρα Παρουσία στα έσκατα. Το σώμα όμως της Παναγίας μας πρόλαβε και αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς 3 ημέρες μετά από την κίνησή της. Γι' αυτό και αυτός ο πολύ γνωστός, ο γνωστός ύμνος που ακούσαμε και σήμερα, η Καταβασία, η Ενάτη Οδή, λέει «Νενίκυντε της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άκραντε». Σε σένα Παναγία μας νικήθηκαν οι νόμοι της φύσεως. «Παρθενεύει γάρ τόκος και ζωή προμνηστεύεται θάνατος». Γιατί ενώ γέννησες, έτεκες, εν τούτης έμενες παρθένος. «Η μετατόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα». Και μετά από το θάνατο εξακολουθείς επίσης να ζεις. Σήμερα, στο σημερινό κήρυγμα, θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ άλλο ενδιαφέρον θέμα, με βάση και πάλι ένα τροπάριο του κανόνος,
του Αγίου Κοσμά του Μερουδού και μερικές σκέψεις που έχουν σχέση με κάποια δόγματα τα οποία δυστυχώς τον τελευταίο καιρό εδογμάτισε πλανόμενος ο Πάπας και έχουν εισαχθεί δόγματα απαράδεκτα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το τροπάριο αυτό στο οποίο θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο και στο οποίο επιμένει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τον οποίο στερίζουμε τα κηρύγματά μας, λέει τα εξής. «Νικητικά μεν βραβεία ήρω κρατης φύσεως αγνή θεών και ίσασα». Λέει ότι εσύ Παρθένε νίκησες την φύση και πήρες πολλά βραβεία, σήκωσες πολλά βραβεία, νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φύσεως, σήκωσες πολλά βραβεία εναντίον της φύσεως, αυτά που προηγουμένως μνημονεύσαμε, θεών και ίσασα, όταν γέννησες τον Χριστό, αυτά που προηγουμένως είπαμε. Όμως μνημουμένη των ποιητήρ σου και ιών, υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης. Όμως ακολουθούσα τον Χριστό, ο οποίος και αυτός μουρονό του Θεός απέθανε και τάθη, όμως μνημουμένη των ποιητήρ σου και ιών, υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης. Υποκύπτης κι εσύ στους νόμους της φύσεως, πεθαίνεις δηλαδή κι εσείς, υπερφύσιν. Τι σημαίνει το υπερφύσιν? Εσύ πεθαίνεις, αλλά δεν μένεις μέσα στον τάφο. Διό θνίσκουσα συν το ιό εγύρι διαιωνίζουσα. Και ενώ πέθανες, θνίσκουσα συν το ιό εγύρι διαιωνίζησα. Όπως συνέβη με τον ιό σου, μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκες κι εσύ. Δεν είναι συνηθισμένο στην δική μας θεολογία και στη δική μας επίσης τη λατρεία να κάνουμε λόγο για την Ανάσταση της Παναγίας μας. Εδώ ήμως λέει διό θνίσκουσα συν το ιό εγύρι, αναστέλεσε, εγύρι διαιωνίζουσα. Εμείς συνήθως κάνουμε λόγο για την κοίμηση της Παναγίας μας και για τη μετάσταση της Παναγίας μας, η οποία μετάσταση, όπως εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, περιλαμβάνει και την Ανάσταση. Σχολιάζοντας λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτό, συν το ιό εγύρι, μαζί με τον ιό σου εγύρεσε, αναστένεσε, μας λέει τα εξής. Δεν είναι λέει μόνο ο Άγιος Κοσμάς εδώ στον ύμνο, ο οποίος μας λέει ότι η Παναγία μας αναστήθηκε, εγέρθηκε, ανέστη, αλλά και πολλοί Άγιοι και Θεολόγοι. Και έχει εδώ σε μία πολύ εκτενή σημείωση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάρα πολλά χωρία Αγίων Πατέρων, δεν θα σας τα διαβάσω. Έχει χωρία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, θα μνημονεύσω μόνο τους πατέρες όπου μιλούν για Ανάσταση της Παναγίας μας, ότι αναστήθηκε η Παναγία μας. Έχει ένα θαυμάσιο χωρίο, θαυμάσια χωρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έχει επίσης του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Έχει ένα χωρίο από το Ορολόγιο, όπου και εκεί γίνεται ο λόγος για Ανάσταση της Παναγίας μας. Και στο τέλος ο Άγιος Κοσμάς διαρωτάται, αφού οι Άγιοι Πατέρες κάνουν λόγο για Ανάσταση της Παναγίας μας και όχι μόνο για κίνηση και για θάνατο και για μετάσταση, εμείς γιατί δεν λέμε ότι γιορτάζουμε την Ανάσταση της Παναγίας μας? Και μόνον συμβολικά ότι η κοίμηση της Παναγίας μας είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι και τώρα γιορτάζουμε όχι μόνο την κοίμηση, αλλά και την Ανάσταση της Παναγίας μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, «Διατί ου δημοσιεύεται επ' εκκλησίας της Θεοτόκου Ανάστασης και Ανάληψης?» Γιατί λέει δημόσια, δεν μιλούμε στην Εκκλησία για την Ανάσταση και την Μετάσταση της Παναγίας μας, ου δημοσιεύεται, αλλά μετάστασης μόνον αυτής λέγεται, αλλά κάναμε λόγο μόνο για την μετάσταση της Παναγίας μας, μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα της ζωής. Σε αυτό λέει απαντούν μερικοί και λένε ότι πρώτα η ανάλυση, η ανάληψη και η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν είναι μαρτυρημένη μέσα στις Άγιες Γραφές. Να λοιπόν ένας βασικός, ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο δεν μιλούμε για την Ανάσταση και την Ανάληψη της Παναγίας μας. Διότι η Αγία Γραφή δεν μας παρέδωσε. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέσα στην Αγία Γραφή ότι η Παναγία μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε από την Πατερική Παράδοση. Αλλά τα δόγματα της Εκκλησίας μας όμως πρέπει να στηρίζονται και στην Αγία Γραφή. Μόνο ότι λοιπόν αυτό είναι
διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν το κάναμε εμείς δόγμα όπως το έκανε ο Πάπας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πρώτα λοιπόν δεν κάνουμε μεγάλο λόγο για Ανάσταση και Ανάληψη της Παναγίας μας, επειδή αυτό δεν μαρτυρείται μέρα στην Αγία Γραφή. Δεύτερον, διότι η της Θεοτόκου Ανάστασης και Ανάληψης είναι δόγμα μυστικό. Είναι μυστική διδασκαλία μόνον εν της λόγης των πατέρων σημειούμενων, το οποίο σημειώνεται μόνον μέσα στους λόγους των Αγίων Πατέρων. Αλλά ένα δόγμα δεν μπορεί μόνο στους λόγους των Πατέρων, μόνο στην παράδοση, πρέπει να είναι και στην Αγία Γραφή η διδασκαλία αυτή. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, αλλά υπάρχει μόνο στους λόγους των Πατέρων, είναι δόγμα μυστικό. Το δεχόμαστε ως δόγμα ότι η Παναγία μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Δεν το κάνουμε και επίσης και δόγμα. Και ένας τρίτος λόγος, ότι όταν λέμε για μετάσταση, η μετάσταση είναι καθολικότερα της Αναστάσεως και Αναλήψεως. Διότι πάντο αναστηθέν ή αναλυφθέν μεθύσταται κατά τόπον. Όταν λέμε για μετάσταση, εννοούμε και την Ανάληψη και την Ανάσταση, διότι κάθε τι το οποίο μεθύσταται, μεταφέρεται, μεταβιβάζεται, το σώμα της Παναγίας μας, σημαίνει πως ανίστανται, πως μεταφέρθηκε, σημαίνει πως ζωοποιήθηκε. Εδώ λοιπόν στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος κάνει το εξής συμπέρασμα. Από αυτά που σας είπα λοιπόν έγινε φανερό, λέει, εκ των ηρημένων λοιπόν έγινε δήλων, ότι οι φρονούντες ότι η Θεοτόκος ουκ ανέστη, υπήρχαν μερικοί όποιοι έλεγαν όχι, η Παναγία δεν αναστήθηκε. Ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι αυτοί οι οποίοι λένε ότι η Παναγία δεν ανέστη, ουδέ το σώμα αυτής είναι ζωντανόν εν ουρανής, και ότι το σώμα της δεν είναι τώρα ζωντανό στους ουρανούς όπως θα είναι όλων μας τα σώματα μετά από τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά είναι νεκρό ως χωρισμένο τη ζωοποιούσης αυτοψυχής, ουκ ορθώς φρονούσι. Δεν έχουν δίκιο. Το σώμα της Παναγίας μας δεν είναι νεκρό, ζωοποιήθηκε, ενώθηκε η ψυχή με το σώμα και βρίσκεται τώρα σύσσωμη ψυχή και σώμα, βρίσκεται η Παναγία μας αναστημένη στους ουρανούς. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να θίξω ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με μια ετεροδιδασκαλία, με μια πλάνη την οποία σχετικά με την κίνηση της Θεοτόκου εδίδαξαν και διδάσκουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Και οι οποίοι Ρωμαιοκαθολικοί γιορτάζουν και αυτοί την Ανάσταση και Ανάληψη της Παναγίας μας. Αλλά δεν κάνουν λόγο για τον θάνατο της Παναγίας μας, για την κοίμηση της Παναγίας μας. Παρασιωπούν τον θάνατο της Παναγίας μας και την κοίμηση της Παναγίας μας. Σαν η Παναγία να μην πέθανε, ενώ είδαμε πόσοι ίμοι αναφέρονται στην κοίμηση της Παναγίας μας, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν μιλούν για τον θάνατο της Παναγίας μας. Και ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως θα δείτε και στις εικόνες της κοιμήσεως, σαν κεντρικό θέμα στην εικονογραφία μας έχουμε την κοίμηση της Παναγίας μας. Η Παναγία μας είναι εξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, το σώμα της είναι και κοιμημένο, είναι άπνουν, την ψυχή της την παίρνει ο Χριστός, πάνω από το κεκοιμημένο σώμα είναι ο Χριστός ο οποίος παίρνει την ψυχή της, η οποία χωρίζεται από το σώμα, και αυτή η παράσταση της κοιμήσεως είναι η επίσημη απεικόνηση της δικής μας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Των Ρωμαιοκαθολικών ποια είναι η παράσταση η επίσημη αυτής της εορτής την οποία γιορτάζουμε σήμερα? Είναι η Ανάληψη της Παναγίας μας, δεν κάνουν καθόλου λόγο για την κίνηση, για τον θάνατο της Παναγίας μας, αλλά παρουσιάζουν στις εικόνες τους την Παναγία να αναλαμβάνεται ζωντανή, χωρίς να έχει πεθάνει. Χωρίς να έχει πεθάνει η Παναγία μας, ζώσα, την παρουσιάζουν στις εικόνες τους να αναλαμβάνεται και να ανεβαίνει επάνω στους ουρανούς ζωντανή. Αυτό όμως αποτελεί μεγάλη παραποίηση και μεγάλη πλάνη και μεγάλη υπερβολή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου τροπάρια είδαμε και στους κανόνες, λέει για μας τους Ορθοδόξους, ούτω Θεού Μητέρα την παρθένων τάφην γινώσκοντες, την τάφης πανηγυρίζουμε κίνηση. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Παναγία η Παρθένος είναι η Μητέρα του Θεού και πανηγυρίζουμε την κίνησή της. Ούθε αν ταύτην φημίζοντες. Παρά τα αυτά όμως εμείς δεν λέμε ότι η Παναγία είναι θεά. Είναι Μητέρα του Θεού, αλλά δεν είναι θεά. Και το λέει αυτό ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός
και ότι υπήρχαν παλαιότερα αιρετικοί, οι κολυριδιανοί, οι οποίοι τιμούσαν την Παναγία ως θεά, όπως τιμούσαμε διάφορες θεές, την Αθηνά, την Αφροδίτη κτλ. Αυτοί οι αιρετικοί τιμούσαν την Παναγία μας ως θεά. Ο Άγιος Άξονας Κοινός τους επικρίνει, εμείς τιμούμε την Παναγία μας ούθε αν ταύτην φημίζοντες. Δεν θεωρούμε όμως ότι ήταν θεά η Παναγία μας. Άπαγε της ελληνικής τερθρίας τα διάφτα μυθεύματα. Αλίμονο, αυτά τα παραμύθια είναι των ιδωλολατρών. Των Ελλήνων ιδωλολατρών είναι. Επί και θάνατον αυτής καταγγέλλουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η Παναγία μας ως θεά δεν ανέστη, δεν πέθανε, αλλά καταγγέλλουμε και τον θάνατό της. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τους δύο τελευταίους αιώνες, τον προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο, δίδαξε δύο διδασκαλίες σε σχέση με την Παναγία μας, οι οποίες είναι αιρέσεις και πλάνες. Και η μία συνδέεται με την άλλη. Ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις και οι πλάνες που δίδαξε η Παπική Εκκλησία? Διαφοροποιούμενη από την Εκκλησία, την παλαιά Εκκλησία στην οποία και αυτοί ανήκαν. Μετά από τον 10ο αιώνα, αφού χωρίστηκαν από εμάς, γέννησαν οι Παπικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, όλα από αιρέσεις. Δεν ακολουθούν αυτή τη διδασκαλία της ενιαίας Εκκλησίας, της Νέας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, αλλά μετά από τον 10ο-11ο αιώνα εισήγαγαν άλλες διδασκαλίες. Ποιες είναι οι δύο διδασκαλίες που έχουν σχέση με την κίνηση της Θεοτόκου, τις οποίες μάλιστα οι διδασκαλίες τις έκαναν δόγματα, τις ανακήρυξαν δόγματα. Ενώ όπως ακούσαμε προηγουμένως, απαγορεύεται να κάνουμε δόγμα, διδασκαλία η οποία δεν στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Η μία διδασκαλία για την Παναγία μας είναι η διδασκαλία περί της ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Δηλαδή οι Ρωμαιοκαθολικοί δέχονται ότι η Παναγία μας δεν γεννήθηκε όπως γεννηθήκαμε όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε από την ένωση των γονέων μας, από την ένωση ανδρός και γυναικός. Και επειδή γεννιόμαστε φυσικά από ένωση ανδρός και γυναικός, κουβαλούμε και το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο προπατορικό αμάρτημα μετά αποβάλλουμε με το βάπτισμά μας. Η ένωση λοιπόν ανδρός και γυναικός έχει σαν συνέπεια να κουβαλούμε αυτήν την αμαρτία των προπατώρων, του Αδάμ και της Εύας, φυσικά, βιολογικά. Οι Ρωμαιοκαθολικοί για να απαλλάξουν την Παναγία μας από το προπατορικό αμάρτημα και να υπερβάλλουν, κανένας όμως από τους πατέρες δεν διδάσκει ούτε η Αγία Γραφή ότι η Παναγία μας δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, εισήγανε τη διδασκαλία της ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας μας, δηλαδή ότι η Παναγία μας συνελήφθηκε ασπήλως, χωρίς αμαρτία. Πώς έγινε? Όταν υπάρχει ένωση ανδρός και γυναικός και υπάρχει ειδονή και υπάρχει ευχαρίστηση, εκεί υπάρχει και μία αμαρτωλότητα, μία τάση προς την αμαρτία. Η Παναγία μας λοιπόν γεννήθηκε άσπυλος, έτσι λένε, άσπυλος σύλληψη. Πώς γεννήθηκε? Δεν γεννήθηκε από τον Ιωακήμ και από την Άννα? Και το έκαναν αυτό για να ενισχύσουν και το άλλο δόγμα, το δόγμα της αναλήψεως. Διότι όσοι κουβαλούμε το προπατορικό αμάρτημα, όσοι γεννιόμαστε φυσικά με ένωση ανδρός και γυναικός, πεθαίνουμε κιόλας. Διότι η συνέπεια της αμαρτίας όλης μετά από την αμαρτία των πρωτοπλάστων ήρθε και ο θάνατος. Για να δείξουν λοιπόν ότι η αμαρτία δεν είναι απαραίτητο η Παναγία να πεθάνει, γιατί δεν είχε αμαρτίες, δεν είχε το πραγματικό αμάρτημα, αλλά είναι πως η Παναγία γεννήθηκε άσπηλη. Αυτά λοιπόν τα δύο δόγματα εισήγαγε ο Παπισμός, το δόγμα της ασπήλου συλλήσεως το 1854, τον 19ο αιώνα, ένας Πάπας ο οποίος ο ένατος, και τον περασμένο αιώνα το 1950, ένας άλλος Πάπας, ποιος και αυτός, ο 12ος, εδογμάτισε για το δόγμα της ενσωμάτου μεταστάσεως της Παναγίας μας στους ουρανούς. Ότι η Παναγία μας δεν κοιμήθηκε, δεν πέθανε, εμείς όλοι μιλάμε για την κοίμηση της Παναγίας μας. Αυτοί δεν μιλούν για την κοίμηση της Παναγίας μας, ότι η Παναγία μας ανέβηκε στους ουρανούς. Λέει τα εξής το δόγμα του Παπισμού. Η άσπυλος Θεοτόκος η αϊπάρθενος Μαρία, μετά το πέρας της επιγείου ζωής αυτής, όταν τελείωσε η ζωή της, εμείς λέμε πως όταν τελείωσε η ζωή της, πέθανε η Παναγία μας, εκοιμήθη. Αυτοί λένε, μετά το πέρας, στο δόγμα αυτό για την ενσώματο ανάληψη, μετά το πέρας της επιγείου ζωής της, ανυψώθη μετά του σώματος και της ψυχής εις την ουράνιον δόξα. Ανυψώθηκε ενσώματη, χωρίς να πεθάνει, στην ουράνιο δόξα.
Και αν πάτε σε παπικούς ναούς, εγώ είδα μια παρόμοια εικόνα κάτω στα Ιεροσόλυμα, αν πάτε σε παπικούς ναούς θα δείτε να παρουσιάζουν την σημερινή εορτή της ποιμήσεως της Θεοτόκου, την τωρινή εορτή, όχι όπως εμείς την γιορτάζουμε, αλλά να δείχνουν το σώμα της Παναγίας να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Θα πρέπει να πω εδώ και να τελειώσω με αυτό για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, ότι εμείς δεν αρνούμαστε ότι η Παναγία μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε, όπως λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά εμείς διδάσκουμε ότι η Παναγία μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε αφού προηγουμένως πέθανε, αφού προηγουμένως εκοιμήθη. Πρώτα εκοιμήθη, πρώτα πέθανε η Παναγία μας, την κοίμηση γιορτάζουμε τις Παναγίες μας, μετά από την κοίμηση και τον θάνατό της όμως το σώμα της δεν εφθάρει, αλλά αναστήθηκε μετά από τρεις μέρες και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Γι' αυτό, όπως σωστά είπε ο Άγιος Νικόδημος, μπορούμε και εμείς να λέμε για Ανάσταση και για ανάληψη της Παναγίας μας. Δεν το κάνουμε όμως αυτό δόγμα και επίσημη διδασκαλία. Επίσημη διδασκαλία εμείς έχουμε την κοίμηση της Παναγίας μας. Όπως όλοι οι άνθρωποι αποθνίσκουν, το ίδιο απέθανε και εκοιμήθη η Παναγία μας. Το επόμενο συνθεοκήρυγμά μας την ερχομένη Κυριακή, με το οποίο θα κλείσουμε όλα τα κηρύγματά μας του Αυγούστου για την Παναγία μας, θα αναφερθούμε για ποιο λόγο ο Θεός ετοίμησε τόσο πολύ την Παναγία μας, για ποιο λόγο η Παναγία μας νίκησε όλους αυτούς τους φυσικούς νόμους και όταν γέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και έμεινε παρθένος μετά από την γέννηση και όταν κουβαλούσε μέσα στην κοιλιά της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό χωρίς να έχει κανένα βάρος και όταν μετά από τον θάνατό της δεν εφθάρει το σώμα της αλλά αναστήθηκε το σώμα της. Γιατί τόσοι άγγελοι ήρθαν και συνόδευαν την Παναγία μας, όλοι οι Απόστολοι, δήμος θεολόγων εκπεράτων, όλος ο κόσμος, γιατί τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία μας, γιατί την ετοίμησε τόσο πολύ ο Θεός την Παναγία μας και γιατί τιμούμε και εμείς τόσο πολύ την Παναγία μας. Αυτό λοιπόν με βάση και πάλι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη θα το αναπτύξουμε στο επόμενο κήρυγμά μας την ερχομένη Κυριακή και μέχρι τότε ας παρακαλέσουμε όπως και προηγουμένως την Παναγία μας την τιμηθήσα υπερβαλλώντας από τον Θεό. Αυτήν η οποία ενίκησε όλους τους νόμους τους φυσικούς με νίκηντε της φύσεως η όρη εσύ παρθένε άχραντε. Αυτή η οποία ακόμη και μετά από τον θάνατό της ενίκησε τον θάνατο και αναστήθηκε, ας παρακαλέσουμε να βοηθήσει και εμάς να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε και εμείς την αγιασμένη ζωή και πορεία της, ώστε και εμείς την άλλη ζωή μετά από τη Δευτέρα Παρουσία, τώρα μένει η ψυχή μας μετά από τον θάνατο να πάει κοντά στο Θεό, όπως πήγε και αυτή στην αγκαλιά του Υιού της, μετά δε από τη Δευτέρα Παρουσία να αναστηθούν και τα δικά μας τα σώματα και να βρεθούν και πάλι και αυτά κοντά στο Θεό. Αμήν.